Καλώ και σα ευχαριστώ όλου που ήρθατε και που περιμένατε. Καλωσορίζω και πάλι τον Φρό Ανόρντεν, ο οποίο είναι ο παραγωγό τη ταινία την οποία θα ανακοινώσουμε σήμερα. Και βέβαια όλου του συνεργάτε του, αλλά και του δικού μα συνεργάτε από το Film Office τη Περιφέρεια. Ανακοινώνουμε λοιπόν σήμερα νέα ταινία. Πολυγουδιανή παραγωγή που θα ξεκινήσει γυρίσματα στις 15 Μαρτίου και θα διαρκέσει δύο μήνες μέχρι τις 15 Μαΐου. Είναι η ταινία The Bricklayer, με πρωταγωνιστή τον Aaron Eckhart. Είναι ένα κατασκοπευτικό θρίλερ βασισμένο σε βιβλίο που έχει ήδη εκδοθεί. Και το σημαντικό για αυτή την ταινία είναι ότι εκτός του ότι θα γυριστεί στη Θεσσαλονίκη, η πλοκή της ταινίας εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα θα γυριστεί προφανώς στα στούντιο της Millennium στη Θέρμη, αλλά θα γίνουν και γυρίσματα σε όλη σχεδόν τη Θεσσαλονίκη και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας όπως είναι η Χαλκιδική. Συγκεκριμένα θα αξιοποιηθεί και θα χρησιμοποιηθούν χώροι του λιμανιού, του αεροδρομίου, των έργων που γίνονται στο μετρό, της Ανοπόλης, τα τείχη, της Αριστοτέλους, πλατείας Εμπορίου, το Καπάνι, Ιόνος Δραγούμη, πολλές άλλες περιοχές του προδοτικού συγκροτήματος και φυσικά θα γίνουν γυρίσματα και σε περιοχές εκτός του προδοτικού συγκροτήματος, σε άλλους δήμους και σε άλλους νομούς, όπως για παράδειγμα στη Χαλκιδική. Επαναλαμβάνω, η ταινία αυτή θα έχει πλοκή που θα εξελίσσεται στην Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι πολύ αυξημένη η εμπλοκή Ελλήνων ηθοποιών στην ταινία, αλλά θα χρειαστούν και περίπου 3.000 βοηθητικοί ηθοποιοί στα γυρίσματα της ταινίας και βέβαια κομμάτια της ταινίας αυτής θα γίνουν και στα ελληνικά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντική είναι αυτή η ταινία που θα ξεκινήσει τα γυρίσματα στις 15 Μαρτίου και η οποία αναμένουμε μετά να προβληθεί το φθινόπωρο του 2023. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική θα είναι όχι μόνο για την οικονομία της περιοχής μας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι θα απασχοληθούν χιλιάδες εργαζόμενοι, όχι μόνο ηθοποιοί, δηλαδή και στα κατασκευαστικά και σε όλους τους κλάδους που απασχολούν οι ταινίες, αλλά εκτός από τους χιλιάδες εργαζόμενους και τις εκατοντάδες επιχειρήσεις που θα εμπλακούν, σε αυτή την ταινία το ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι θα υπάρξει τεράστια προβολή της περιοχής μας, της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας, στο εξωτερικό. Κάτι που βοηθάει πάρα πολύ τη σημαντική προσπάθεια που κάνουμε για προώθηση της Κεντρικής Μακεδονίας στο εξωτερικό ως έναν τόπο όπου προσφέρεται τουριστικά ένα ολοκληρωμένο πακέτο για κάθε επισκέπτη. Επίσης, να σας πω ότι ο προϋπολογισμός ταινίας ανέρχεται περίπου στα 21 εκατομμύρια ευρώ και βέβαια το γεγονός ότι τα χρήματα αυτά, όπως και τα χρήματα των προηγούμενων ταινιών, έρχονται σε αυτόν τον τόπο, στην τοπική μας οικονομία, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα εστιατόρια μας, για τα ξενοδοχεία μας, για τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την παραγωγή, δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας. Και βέβαια, κλείνω λέγοντας ότι και σε αυτή την ταινία, το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο πρώτη στην Ελλάδα δημιουργήσαμε, έχει το αποτύπωμά του. Είμαστε εδώ, η ομάδα του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για να βεβαιωθούμε και να ενισχύσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε τις προσπάθειες της παραγωγής, προκειμένου η ταινία αυτή να γίνει στους χρόνους που όρισε η παραγωγή, χωρίς να ξεφύγει προφανώς ο προϋπολογισμός και ταυτόχρονα με τις λιγότερες δυνατές γραφειοκρατικές εμπλοκές. Το Film Office είναι επίσης εδώ για να βοηθήσει την εταιρεία παραγωγής το να βρουν τις περιοχές στις οποίες θα γίνουν τα γυρίσματα και άρα καθημερινά, όπως γίνεται εδώ και 4 μήνες που έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για αυτήν την ταινία, καθημερινά το Film Office μας θα βρίσκεται δίπλα στην εταιρεία παραγωγής προκειμένου να τους διευκολύνει.
κλείνω με μια θερμή παράκληση προς εσάς τους ανθρώπους των μέσων ενημέρωσης. Κατά καιρούς ακούγονται πολλά για ταινίες, για ηθοποιούς, για περιοχές στις οποίες θα γίνουν γυρίσματα. Θέλω να ξέρετε ότι τίποτα δεν επιβεβαιώνεται μέχρι τη στιγμή που θα κάνουμε αυτού του είδους τις ανακοινώσεις. Και το επαναλαμβάνω, τίποτα όσα ακούγονται ή θα ακουστούν ή κάποιοι θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν, δεν ισχύει. Θα ισχύει, εάν ισχύσει, όταν θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Γιατί στην βιομηχανία της παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων, η πραγματικότητα είναι ότι πολλές φορές γίνονται διεργασίες έρευνας πολλούς μήνες πριν αποφασιστεί αν μια ταινία θα γυριστεί. Και στο τέλος, παρά τις διεργασίες που έχουν γίνει, η ταινία αυτή μπορεί να μην γυριστεί ή να γυριστεί πολύ αργότερα ή όχι στις περιοχές που έχει διαρρεύσει ότι θα γίνουν γυρίσματα. Οπότε, θα σας παρακαλέσω, εάν δεν ακούτε κάτι επίσημο από το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να μην το επαναλαμβάνετε, γιατί πολύ απλά μπορεί να μην ισχύει. Κύριε Κώστα, θα έχουμε άλλα project μετά από αυτήν την ταινία? Ασφαλώς. Έχουμε πει ότι, και το είχαμε ανακοινώσει αυτό πριν από μερικούς μήνες, στο τέλος του 2021, ότι για το 2022 έχουμε θέσει ως στόχο γυρίσματα περίπου 5 με 6 ταινιών. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε λόγω της όμικρον, της μετάλλαξης και την ενδυνάμωση της παρουσίας της πανδημίας στην περιοχή μας και παντού και σε όλο τον κόσμο, έχουν υπάρξει κάποιες καθυστερήσεις. Ο στόχος μας συνεχίζει να παραμένει στις 5 με 6 ταινίες, αλλά αυτό αντιλαμβάνεστε θα σχετίζεται άμεσα με την πορεία της πανδημίας στην περιοχή μας και όχι μόνο. Όλη η Θεσσαλονίκη είναι αυτή. Οπότε θα γίνουν παντού γυρίσματα. Και αυτό που θέλω να παρακαλέσω είναι επειδή στο δίμηνο 15 Μαρτίου με 15 Μαΐου θα γίνουν γυρίσματα σχεδόν σε όλο τον προγραμματικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και σε περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης. Και ξέρω ότι μοιραία θα ταλαιπωρηθούμε όλοι. Γιατί θα κλείσουν δρόμοι, γιατί θα γίνονται γυρίσματα σε πλατείες. Θέλω να παρακαλέσω τους συμπολίτες μας, οι οποίοι όμως το απέδειξαν και στην προηγούμενη ταινία, αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα του να γίνονται γυρίσματα στην περιοχή μας, να είναι υπομονετικοί. Ξέρω ότι κάποιες μέρες θα δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία και των οχημάτων και των πολιτών, όμως γίνεται για καλό. Γιατί μέσα από αυτές τις ταινίες, το βάλουμε τον τόπο μας, δείχνουμε ποια είναι η πραγματική Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία, τις ομορφιές της, και ταυτόχρονα βοηθάμε χιλιάδες συμπολίτες μας να βρουν δουλειές, να απασχολήσουν τις επιχειρήσεις τους. Άρα, ζητώ υπομονή από όλους για ένα καλό αποτέλεσμα συλλογικό.